Απόλυτα ευνηδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης του 55χρονου γιατρού, ο οποίος κατηγορείται για ακραία σεξουαλική επίθεση σε βάρος ασθενούς την ώρα της εξέτασης. Εγώ που τον έβλεπα μια χαρά άνθρωπος, είναι που παίρνει καφέ και τα λοιπά, δεν τον ξέρω εγώ για τέτοιο άνθρωπο. Καμιά φορά μπορεί να λένε και οι κοπέλες δικά τους πράγματα. Σας προβληματίζει κάτι τέτοιο? Ναι, αυτό μου φαίνεται περίεργο. Η καταγγελία της 25χρονης κοπέλας, η οποία βγαίνοντας έντρομη από το ιατρείο κατευθύνθηκε στην ασφάλεια Αγίου Νικολάου, σήμανε συναγερμό και την άμεση σύλληψή του. Μεσολάβησε η σοκαριστική περιγραφή του θύματος στους αστυνομικούς, καθώς όπως ανέφερε ο 55χρονος την ώρα της εξέτασης άρχισε να τυθοπεύει. Στην προσπάθειά της να αντιδράσει, η κοπέλα γύρισε προς το μέρος του γιατρού για να τον αντικρίσει ημίγυμνο να αυτοικανοποιείται. Παράδεκτα πράγματα για τον 21ο αιώνα αυτά που έγιναν στον Άγιο Νικόλαο. Από ό,τι μάθαμε, ακούσαμε ότι είχε πάει μια κυρία για εξέταση και ο κύριος αφανιζόταν μπροστά στην κυρία. Τι άλλο, αυτό αποδέχομαι παράδειγμα τα πράγματα που έχουν γίνει. Περίοικοι, ακόμη και ασθενείς του γιατρού, αναφέρουν ότι ουδέποτε αντιλήφθηκαν οτιδήποτε επιλήψιμο στη συμπεριφορά του, δηλώνοντας ευνηδιασμένοι. Καλός, καλός άνθρωπος, πολύ καλός. Πανεργία μου, δεν του φαίνεται πως θα κάνει τέτοιο πράγμα. Και τον έχουν στα δικαστήρια. Παρόλο που δεν τον ξέρουμε και μένει εδώ στη γειτονιά, δεν έχουμε ξανακούσει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω να ευσταθεί. Τι να σας πω τώρα. Δεν έχει δώσει αφορμή. Ποτέ, όχι, μα κανένας εδώ, τίποτα. Όμως η ασφάλεια Αγίου Νικολάου φαίνεται ότι κατάφερε να συγκεντρώσει και άλλες τρεις καταγγελίες από νεαρές γυναίκες, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες τον καταγγέλουν επίσης για σεξουαλική παρενόχληση. Μπορεί να έχουμε θέση. Το φρόνιμο είναι να έχουμε πρώτα μια επίσημη ενημέρωση και να μην τρέχουμε πίσω από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εάν υπάρχει μια αυτόματη καταγγελία, περιμένω το καταγγέλλοντα. Αν είναι οι δημόσιες αρχές, κάποια δημόσια αρχή, η οποία έχει επιληφθεί, θα το ζητήσουμε εμείς, αν δεν μας ενημέρωσε αυτή. Ο εισαγγελέας Λασιθίου άσκησε σήμερα σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για κατάχρηση σε ασέλγεια, ενώ η απολογία του γιατρού ορίστηκε για την ερχόμενη Τρίτη.